Επανήλθα γιατί οι ομορφιές της ημέρας συνεχίζονται ακάθεκτες. Μου μπλόκαρε και η κάμερα. Ίσως δεν έπρεπε να, γιατί δεν έπρεπε να πω αυτά που είπα, αλλά οκ. Okay. Εγώ θα συνεχίσω ακάθεκτη. Σας είπα λοιπόν ότι θα παραμείνω στην όψη Άρη Ουρανού, που θα την έχουμε και τον Αύγουστο, τις πρώτες ημέρες και μετά τετράγωνο με τον Κρόνο του Άρη, την οποία στην αστρολογία, για να μαθαίνετε και οι μαθητές μου, όπως είπα, την ονομάζουμε το αφηνιασμένο άλογο. Και να ρωτιέμαι, δεν είστε αρκετά εκεί έξω όλοι, όχι οι θεατές μου που είστε όλοι υπέροχοι, δεν είναι οι άνθρωποι γενικά αρκετά αφηνιασμένοι και αφιονισμένοι και πρέπει να αφηνιαστούν κι άλλο με τον Άρη Ουρανό? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Έξαρση της εγκληματικότητας, τρομοκρατικές ενέργειες, μάχες, ατυχήματα, εκρήξεις είναι μερικές από τις χαριτομενιές του Άρη Ουρανού, ο οποίος φέρνει ευνίδια και βία γεγονότα, όπως φέρνει και βία σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να σε δέρνει ο άντρας σου ή μπορεί να σε δέρνει κάποιος άλλος. Η αλήθεια είναι ότι τον φοβάμαι λίγο τον Ιούλιος μήνα, δεν είναι και από τους καλύτερους που έχουμε δει, μπορεί να μην είναι ο χειρότερος, υπήρχαν και χειρότεροι, αλλά δεν είναι και ο καλύτερος. Και καμιά φορά μερικές όψεις που δεν είναι τόσο δυναμικές όπως οι πολυαστρίες ή μια όψη, ας πούμε, μια έκλειψη για παράδειγμα, μπορεί να είναι εξίσου και ίσως πιο επικίνδυνες και κάπως υποχθόνιες. Ο Άρης Ουρανός βέβαια δεν είναι υποχθόνιος, είναι ξαφνικός όμως, είναι ευνίδιος και σίγουρα ανατρεπτικός και σε περίπτωση του τετραγώνου, όχι με την καλή έννοια, γιατί αν ήταν μια καλή όψη ένα τρίγωνο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως να φέρει και μια επανάσταση. Αλλά το τετράγωνο δεν προμηνύει κάτι καλό, οπότε υπομονή και αυτό το μήνα. Δεν θα πω τι σημαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί δεν θέλω να σας χαλάσω. Άλλο φτάνει, αρκετά σας ψυχοπλάκωσα. Απλώς θα σας πω ότι σε ατομικό επίπεδο τα ζώδια τα σταθερά, μεταξύ των οποίων και εγώ, και ειδικά αυτά τα οποία, να δούμε σε ποια, που είναι στις 17, 18, 19 μοίρες, 16, 17, 18, 19 μοίρες των σταθερών, εγώ στα τράνσιτ δίνω μικρές αποκλίσεις, άλλοι μπορεί να δίνουν μεγαλύτερες, των σταθερών ζωδίων, με πιάνει και εμένα γιατί είμαι στις 19. Εσείς λοιπόν που είστε Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι των ημερών αυτών, των μοιρών αυτών, θα πρέπει να προσέχετε λίγο παραπάνω και ειδικά τα ατυχήματα για αρχή και τις επιθετικές βίες ενέργειες από την άλλη. Όπως για παράδειγμα να σας κλέψουν, να σας χτυπήσουν και πάει λέγοντας, τι ωραία που τα λέω σήμερα, οι άτιμοι. Θα το ρίξω και λίγο στο χιούμορ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι σημαίνει ο μήνας για καθένα από τα ζώδια, ξεκινώντας από τον Κρύο. Γεια σου 21 Κίκνη, περιμένω να είσαι πάντοτε συνεπής. Αν δεν είσαι συνεπής, θα ανησυχήσω και δεν ξέρω και ποια είσαι ακόμα, δεν έχω καταλάβει. Κάτι έχω ψηλιαστεί, αλλά αν δεν είσαι εδώ που κάτω να γράψεις, θα ανησυχήσω και θα σε πάρω τηλέφωνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γράψεις για να σε πάρω τηλέφωνο, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Κρύο, που η Κρύη ειδικά των τελευταίων ημερών, τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, όπως και τις τελευταίες του Ιουνίου, θα την ακούσετε λιγάκι, με τον Άρη Πλούτωνα τετράγωνο, στις μοίρες της δικές σας. Πολύ δύσκολη όψη. Αν υπάρχει και στο γενέθλιο οροσκόπο μια κακή όψη Άρη Πλούτωνα, σαφώς θα την ακούσετε ακόμα περισσότερο. Αλλά και ακόμα και αν δεν υπάρχει, όταν υπάρχει στο γενέθλιο, ενεργοποιείται κιόλας, είναι χειρότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτό το διάστημα θα περάσετε κάποιες βίες καταστάσεις. Αυτό το πράγμα το κάνω συνέχεια, να το ξέρετε. Τουλάχιστον δεν πειράζω τα μαλλιά μου, δεν έχετε να πείτε. Λοιπόν, θα ακούσετε λοιπόν κάποιες βίες καταστάσεις, οι ξαφνικές, όπως οι ξαφνικίτιδες. Πολύ της μόδας, παιδιά, τα ξαφνικίτιδα έχω ακούσει εγώ. Μην ακούτε τι λένε τα κανάλια και τι λένε γενικώς και τι βλέπετε στο διαδίκτυο. Είναι τόσες και άλλες, τόσες και άλλες, τόσες. Τα ακούω και από ανθρώπους οι οποίοι είναι τριπλώς φρικαρισμένοι και έχουν φρικάρει. Λοιπόν, κάτι έγκυες 30 χρονών, κάτι παιδάκια, κάτι τέτοια, ναι. Έχει πέσει μια επιδημία. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι έχω ακούσει και πολλά κρούσματα, έτσι, του κοροϊδοϊού, ο οποίος τελευταία έχει κάνει και κάτι περίεργες, έτσι, δεν είναι κάτι πολύ επικίνδυνος, αλλά έχει κάνει κάτι περίεργα γυρίσματα, χτυπάει κάτι στομάχια, κάτι τέτοιο. Τι ακούω, τέλος πάντων, θα μου πεις
Ανεξέλεκτος είναι, αυτό το να φτιάξει άνθρωπος δεν λειτουργεί και αυτός φυσιολογικά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κρύη μου, λοιπόν, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο διάστημα για εσάς, που θα πρέπει να προσέχετε από διάφορους κινδύνους, όπως βία, κλοπές, μίση έχθρες, χωρισμούς κτλ. Περνώντας ο μήνας και μπαίνοντας ο Άρης της 1, 2, 3, 4, 5 του μήνα στο Ταύρο, θα πρέπει να αρχίσετε να προσέχετε τα οικονομικά σας. Η Αφροδίτη στους Διδύμους σας πρόχνει να κάνετε ταξίδια. Καλό είναι να το έχετε οργανώσει καλά από ό,τι τα κάνετε, γιατί μπορεί να βγουν τίποτα αναποδιές στην πορεία. Το ξενοδοχείο να μην ήταν αρκετά καλό. Όπως το λέει το ανέκδοτο, μαύρο το χαβιάρι, παλιό το κρασί. Θεωρώ όμως ότι το επικίνδυνο διάστημα είναι τις πρώτες μέρες για εσάς. Από εκεί και πέρα και μέχρι όσο προχωράει ο μήνας, παρότι μπαίνει και η Αφροδίτη και στον καρκίνο και σας κάνει τετράγωνο και ο Ερμής που περνάει ευτυχώς κατά της... εδώ... και της Τραβομάρα. Κατά τις 20 του μήνα στο Λιοντάρι. Καλώς Ερμής αυτός για εσάς. Θα πρέπει να προσέχετε κυρίως τα οικονομικά σας, λοιπόν, και τα αποκτήματά σας γενικά. Επίσης θα πρέπει να προσέχετε την περιοχή του Λεμού μετά τις 5 του μήνα, των ώμων του Αφιένα κλπ. Το θυροειδή σας, αν έχετε πιθανώς προβλήματα, όποια έχετε προβλήματα. Και σε ένα άλλο επίπεδο ακόμα θα πρέπει να προσέχετε τα γούστα σας και τα κέφια σας και τις επιθυμίες σας, γιατί μπορεί να υπάρξει μια τάση για βουλιμία, για υπερβολή σε αυτά που σας αρέσουν. Πάμε στους Ταύρους. Τα βράκια, οι πρώτες πέρες του μήνα είναι επικίνδυνες για την υγεία σας, αλλά και για ξαφνικές επιθετικές υποχθόνιες ενέργειες εχθρικών ή ανταγωνιστικών προσώπων. Μπαίνοντας ο Άρης στο ζώδιό σας, θα πρέπει να οδηγείτε πολύ πολύ προσεκτικά, ιδίως στις τελευταίες μέρες του μήνα που θα συναντήσει τον Ουρανό και θα κάνει και τετράγωνο με τον Ερμή. Υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι προσέχετε τα ατυχήματα κάθε είδους. Μην πέστε, μην κλειστρήσετε, μην χτυπήσετε στη θάλασσα, μην σπάσετε κανένα πόδι σε κανένα βράχο. Όταν οδηγείτε σαφώς. Καλό είναι να αποφύγετε τα ταξίδια, τα πολλά ή όταν αν κάνετε ταξίδια να οδηγείτε συγκρατημένα προσεκτικά και φυσικά να μην πίνετε. Το μόνο καλό που φέρνει ο μήνας είναι στο πρώτο του 20ήμερο κάποιες ευκαιρίες για οικονομική άνοδο. Ενώ μετά τις 20 του μήνα με την Αφροδίτη στον καρκίνο θα σας δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνήσετε με αρκετούς αγαπημένους ανθρώπους. Και να συνεχίσετε και να κάνετε κάποια ταξίδια που, όπως είπαμε, αν τα κάνετε, καλό είναι να οδηγείτε προσεκτικά, αν οδηγείτε εσείς. Λοιπόν, πάμε στους διδύμους που ξεκινούν το μήνα με την Αφροδίτη και τον Ερμή στο ζώδιό τους. Καλό είναι αυτό. Ο Άρης και ο Δίας τους κάνουν εξαγωνάκι, τρίγωνο ο Κρόνος. Θα μου πείτε μια χαρά είναι, ρε παιδί μου, αυτή η δίδυμη. Μπα. Καλά δεν είναι κανείς τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν μπορεί να καίγεται το δάσος και επειδή εσύ, ας πούμε, δεν κάηκες και απλώς τσουρουφλίστηκες. Είσαι τυχερός, εντάξει, πιο τυχερός από άλλους που καήκανε, αλλά δεν μπορείς να είσαι και πάρα πολύ τυχερός. Παρ' όλα αυτά, η δίδυμη το πρώτο πενθήμερο κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα. Μετά μπαίνοντας ο Άρης στον Ταύρο, θα πρέπει να προσέχετε την υγεία σας, τα πισόπλα, τα μαχαιρώματα, εντός εκτός εισαγωγικών. Απάτες, πιθανές απάτες, την ψυχολογία σας που θα έχει σκαμπανεβάσματα, ίσως και λόγω της πολλής δουλειάς ή προβλημάτων στη δουλειά που θα σας βάλουν σε σκέψεις. Ο Δίας σταθερά σας φέρνει κοντά σας φίλους που, έστω και ανάδρομο στο τέλος του μήνα, που σας στηρίζουν. Ενώ το τρίγωνο του Κρόνου εγγυάται το τουλάχιστον εσείς δεν είστε από τους πολύ χτυπημένους, δηλαδή θα φάτε ξύλο λίγο, όχι πάρα πολύ, εις αυτό το καταλάβετε, δεν θα πονέσει. Μάλλον θα πονέσει λίγο. Λοιπόν, παίρνοντας η Αφροδίτη στον καρκίνο από τις 20 του μήνα, βελτιώνει τα οικονομικά σας και ο Ερμής επίσης το λέοντα, καλή φιλική θέση για εσάς, θα σας βάλει πολλούς από τους διδύμους από τις 20 του μήνα και μετά στο πειρασμό να ταξιδέψετε. Όπως έχω πει για όλους, εσκεί και για εσάς, τις μέρες εκείνες μετά τις 20 του μήνα που θα κάνει ο Άρης κάτι ζόρια με τον Ερμή, να προσέχετε για τις μετακινήσεις σας, αν και δεν κινδυνεύετε τόσο πολύ όσο άλλοι, όλοι πρέπει να προσέχουμε γιατί μπορεί να είναι η ώρα του πιλότου. Λοιπόν, πάμε στα καρκινάκια. Ανάποδα ξεκινάει ο μήνας για σας. Βασικά και ο Ιούνιος σας έχει πάει λίγο ανάποδα. Έχετε πολλούς προβληματισμούς και στη δουλειά σας και στα προσωπικά σας και στις σχέσεις σας γενικότερα. Όταν θα μπει ο Άρης στον Ταύρο μαζί με
μαζί με τον ουρανό, χωρίς τον ουρανό τέλος πάντων. Για σας είναι φιλικός ο Άρης τον Ταύρο, απλώς θα σας φέρει αψιμαχίες. Στην καλύτερη περίπτωση με τους φίλους και στη χειρότερη με τα παιδιά σας, τα οποία παιδιά σας, αν είναι μικρά, θα πρέπει να τα προσέχετε βεβαίως, και αν είναι μεγαλύτερα, θα πρέπει να τα συνδράμετε. Ωστόσο, δεν είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο Άρης για σας. Η Αφροδίτη από τους διδύμους βοηθάει μέχρι τις 20 να έχετε μια προστασία σε θέματα υγείας, ενώ από τις 20 και μετά, μέχρι τις 17, συγγνώμη, από τις 20 και μετά, ο Άρης του Ερμή στο Λέοντας, το και χτυπημένος, θα φέρει κάποια λεφτουδάκια, δεν είναι πολλά όμως, μη χαίρεστε. Λοιπόν, πάμε στις Παρθένες, Παρθένους, συγγνώμη. Λοιπόν, και να πούμε ότι οι πρώτες μέρες του μήνα για σας φαίνονται κάπως δύσκολες, με τετράγωνα του κυβερνήτη σας Ερμής, με τετράγωνα της Αφροδίτης, αλλά και ο Άρης τον Κριό κάνει μια χιαστή, έτσι, μια καρμική γωνία δύσκολη. Συνεπώς, οι πρώτες μέρες είναι πιο δύσκολες για τους της Παρθένους. Μπαίνοντας ο ουρανός στον Ταύρο, φαίνεται κάπως να καταλαγιάζει το τοπίο, αλλά η Αφροδίτη από τους διδύμους σας βάζει σε μια κατάσταση υπερβολής. Σε οτιδήποτε σας αρέσει, καλό είναι λοιπόν να προσέχετε. Να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και οι προφυλακτήρες, προφυλάξεις γενικότερα. Ο Ερμής μπαίνει στον καρκίνο, είναι καλός για σας. Μέχρι τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 10 περίπου, που δεν ενοχλείται και πολύ από τον ουρανό, βοηθάει και λίγο τις φιλίες σας. Από εκεί και μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Από τις 20 και μετά, θέματα υγείας δικό σας ή άλλων προσώπων ή θέματα εργασιακά θα σας απασχολήσουν, χωρίς να είναι πολύ επικίνδυνα, φαίνεται να είναι λίγο στενόχωρα. Γενικότερα για τους Παρθένους ο μήνας είναι βατός, αλλά όχι εύκολος, όπως για κανέναν σε καμία περίπτωση. Είναι όμως σχετικά βατός, δεν είστε από τους πολύ ενοχλημένους. Πάμε τώρα στους Ζυγούς, οι οποίοι είστε αρκετά ενοχλημένοι το πρώτο πενθήμερο του μήνα. Ειδικά αν είστε γεννημένοι στις τελευταίες μοίρες των ζωδίων, την ακούσατε κιόλας από τις 20 Ιουνίου και μετά, την ακούσατε τα ζυγάκια, με τον Άρη και τον Πλούτονα σε δύσκολες γωνίες με το ζώδιό σας. Τώρα λοιπόν έχετε τις πρώτες 5 μέρες τον Ερμή και την Αφροδίτη σε ένα τρίγωνο και τον Κρόνο φυσικά, αλλά έχετε και τον Άρη και να σας ενοχλεί και μέσα σε όψη με τον Πλούτονα ακόμα χειρότερα, και να σας ενοχλεί κυρίως σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Μπαίνοντας ο Άρης στον Ταύρο από τις 5 του μήνα, παρότι η Αφροδίτη εξακολουθεί να είναι στους φιλικούς σας διδύμους και να σας δίνει και βοήθεια, ειδικά αν δίνετε εξετάσεις, πανεπιστήμια κτλ. Ή γενικά στη μάθησή σας. Και ο Ερμής είναι στο μεσουράνημά σας, δίνοντας ένα push, μια όθηση στα επαγγελματικά σας, που περισσότερο είναι προσπάθεια παρά απόδοση, δηλαδή ενώ προσπαθείτε περισσότερο, θα αποδώσει παρακάτω αυτό. Αυτή τη στιγμή απλώς προσπαθείτε. Μπαίνοντας λοιπόν ο Άρης στον Ταύρο, θα σας δυσκολέψει αρκετά σε οικονομικά θέματα, σε κληρονομιές, ενώ αν σεξουαλιστείτε παντιοτερόπως και δεν είστε σε μόνιμη σχέση, προσέξτε γιατί μπορεί να έχετε ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η Αφροδίτη από τις 17 του μήνα στον καρκίνο σας κάνει ένα τετράγωνο, είναι φυσικά η προστάτηδά σας. Σε τετράγωνο σας κάνει να νιώθετε λίγο ασφυκτικά, όμως είναι στο μεσουράνημα του οροσκοπίου σας, άρα αρχίζει και βοηθάει κάπως τα επαγγελματικά σας. Παρότι λοιπόν σας δίνονται επαγγελματικές ευκαιρίες, τα οικονομικά μέχρι να φύγει μέχρι τις 20 Αυγούστου δεν φαίνεται να είναι και υπέροχα. Οπότε καλό είναι να κάνετε οικονομία, να μην ξοδεύετε άσκοπα και παράλογα τα χρήματά σας. Η Αφροδίτη στο Λέοντα, ο Ερμής στο Λέοντα είναι αρκετά βοηθητικός από τις 20 του μήνα και μετά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις φιλίες σας και τις σχέσεις σας με τα παιδιά σας. Πάμε στους Σκορπιούς και κάπου εδώ θα κάνω μια παύση, να ανάψω ένα τσιγάρο, μάλλον να φορτίσω ένα τσιγάρο, να ατμίσω ένα τσιγάρο, διότι και εγώ Σκορπιός είμαι και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, μπορούν τα πράγματα να πάνε χειρότερα. Και όμως τα πράγματα μπορούν πάντα να πάνε χειρότερα. Και ο Ιούλιος είναι σαφώς χειρότερος από τον Ιούνιο για τους περισσότερους Σκορπιούς, εξαρτάται βέβαια και από τον οροσκόπο, σελήνες και τις υπόλοιπες όψεις που υπάρχουν στο οροσκόπιό σας. Παρ' όλα αυτά, ένας Άρης απέναντι από τον ήλιο σας, ούτως ή άλλως και μαζί με τον ουρανό, δεν μπορεί να είναι και πολύ ευχάριστος. Συνεπώς, δεν μπορώ να υποσχεθώ για κανένα Σκορπιό ότι θα είναι ο τέλειος μήνας.
Εκεί που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα είναι σε σχέσεις και συνεργασίες. Κάτι φουντώνει μέσα σας. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Παπακοσταντίνου πολύ ωραία στο Βασίλη, ξύπνα Βασίλη. Το νιώθω να μου έρχεται. Μου έρχεται λέει τώρα. Και το μυαλό σου είναι θολό, μου έρχεται χόταν ο κόκορας. Λοιπόν, για να μην τα φορτώσετε κι εσείς κι εγώ στον κόκορα, αφού είμαι κι εγώ σκορπιός, προσέξτε σχέσεις και συνεργασίες, προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Αν δείτε όμως επιθετική συμπεριφορά, παθητικά ή επιθετικά από σχέσεις και συνεργάτες, κόψτε δεσμά. Έτσι κι αλλιώς ο ουρανός σε σύνοδο με τον Άρη σας αναγκάζει να το κάνετε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήδη έχετε αρχίσει και την ψηλιάζεστε τη δουλειά στον εργασιακό χώρο από τον Ιούνιο ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά φαίνεται ότι ο Ήλιος έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή σε κάποιες συνεργασίες και ίσως σε σχέσεις που δεν έχουν ειδικό βάρος και ποιότητα. Η Αφροδίτη στους Διδύμους μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα, μέχρι τις 17, βοηθάει κάπως τα οικονομικά σας, ενώ μπαίνοντας στον καρκίνο σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κάποια ταξίδια ή να έρθετε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό δικού σας ή ακόμα και να ταξιδέψετε εσείς στο εξωτερικό ή να ξεκινήσετε δουλειές με εξωτερικό ή να πάτε πολύ καλά σε πνευματικές εργασίες. Τέλος. Ο Ερμής στο Λέοντα, από τις 20 του μήνα περίπου, βρίσκεται στο ζενίθ του οροσκοπίου, σας κάνει κάτι τετράγωνα βαρβάτα, αλλά παρόλα αυτά σας δίνει λάμψη και επιτυχία. Ικανότητες ανόδου, τις οποίες όμως θα τις πληρώσετε με φθόνο και κόπο. Και πάμε στους τοξότες, που ο μήνας ξεκινάει σε σχέση με άλλους μάλλον καλά. Έχετε ένα τρίγωνο από τον Άρη και από τον Δία. Ωστόσο προσέξτε γιατί και σε θέματα γνώσεων και σε θέματα παιδιών και ερώτων και σε θέματα που αφορούν στον παρομετισμό σας και καμιά φορά στο φανατισμό σας μπορείτε να τα κάνετε θάλασσα. Κοινώς δεν βοηθάει ούτε περηφάνεια ούτε προκατάληψη, όπως λέει, όπως είναι ο τίτλος του περίφημου έργου της Τζέιν Όστιν, ούτε περηφάνεια ούτε προκατάληψη. Μην φανατίζεστε, μην πέφτετε με τα μούτρα, μην ενθουσιάζεστε, γιατί μπορεί να έχετε προβλήματα. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι οι 5 πρώτες μέρες του μήνα είναι βατές, όπως και σας βοηθάει αρκετά και ο Ερμής στο Λέοντα μετά τις 20 σε θέματα που έχουν να κάνουν με σπουδές και ταξίδια, αν και γενικώς, όπως όλοι, έτσι και εσείς θα πρέπει να προσέχετε τα ατυχήματα στην οδήγηση. Τώρα, ο Άρης μαζί με τον Δία βρίσκονται στον έκτο ηλιακό, βάζοντας μπουρλότο σε θέματα εργασίας, ωραία το είπα σαν τις απόνταρα, μπουρλότο, σε θέματα εργασίας αλλά και σε θέματα υγείας αν δεν προσέξετε, οπότε ψυχολογία, υγεία πρέπει να προσεχτούν, να βλέπετε την καλή πλευρά του νομίσματος, το ποτή μισογεμάτο, ενώ στη δουλειά φαίνεται ότι υπάρχει ή πολύ σκόπος και αντίστοιχα νεύρα ή συγκρούσεις δυνατές. Κατά τα άλλα, βέβαια, σχετικά με άλλους, σχετικά πάντα μιλάμε, υπάρχουν και κάποια καλά πράγματα, είναι η Αφροδίτη απέναντί σας, μέχρι τις 17 του μήνα στους Διδύμους, μέχρι τις 5 ο Ερμής, βοηθάει σχέσεις και συνεργασίες, αρκεί να μην σας φάει ο έρωτας και χαζέψετε και δεν βλέπετε τι έχετε μπροστά σας. Αν όμως βλέπετε καθαρά και δεν σας τυφλώνει ούτε ο Ποσειδώνας, ούτε ο Άρης Πλούτωνας, μπορείτε να πάτε καλά, αρκετά καλά στις σχέσεις σας, μπαίνοντας η Αφροδίτη στον καρκίνο, βελτιώνει κάπως τα οικονομικά σας, τα οποία τσούζουν και τσουρουφλάνε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στους εγώκερους, που ο μήνας ξεκινάει για σας αρκετά δύσκολα. Το γιατί εσείς το ξέρετε, μάλλον έχει να κάνει με θέματα οικογενειακά, με θέματα σπιτιού ή μπορεί ακόμα και με τις ίδιες τις φιλοδοξίες σας και τα επαγγελματικά σας, τα οποία πάνε που πάνω που πάνε να στρώσουν, κάπου μπατάρουν, ξαναστρώνουν, ξαναμπατάρουν και τελειωμό δεν έχει αυτή η μέρα της μαρμότας για σας. Το τετράγωνο του Άρη Πλούτωνα τις πρώτες 5 μέρες είναι δύσκολο για θέματα οικογένειας και καριέρας, αλλά και για θέματα σχέσεων και προσωπικά, οπότε θα πρέπει να είστε πολύ συντηρητικοί και συνεπείς και συνετοί σε ό,τι κάνετε και ό,τι λέτε. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους φαίνεται ότι προστατεύει κάπως την υγεία σας, κάπως λέμε, αλλά με το τετράγωνο Άρη Πλούτωνα τις πρώτες 5 μέρες να φυλάγεστε, γιατί μπορεί να έχετε ατυχηματάκια. Το ίδιο ισχύει και μέχρι τις 19 που είναι ο Ερμής στον καρκίνο απέναντί σας με δύσκολες γωνίες. Ωστόσο, θα έλεγα ότι για σας το πιο ζώρικο διάστημα είναι οι πρώτες 5 μέρες, που αν τις περάσετε
ήσυχα ήσυχα και απλά. Μάλλον ο υπόλοιπος μήνας δεν φαίνεται να σας ζορίζει ιδιαίτερα. Ο Άρης τον Ταύρο μαζί με τον Ουρανό βρίσκονται στο πέμπτο ηλιακό σας σπίτι. Δεν είναι και υπέροχο για τις σχέσεις σας με τα παιδιά σας ή για τα παιδιά σας, αν υπάρχουν προβλήματα δικά τους. Μάλλον οξύνονται, αλλά τουλάχιστον φέρνει μια φούντωση, μια φλόγα, ένα πάθος, κάτι δημιουργικό. Οξύνει, όπως το λέγει η Μάρθα Καραγιάννη, ξύνει το νου, οξύνει το νου. Κάνει όμως την ψυχή να γεμίζει κάποιες φορές οργή, θυμό ή έστω στην καλύτερη περίπτωση με μια ένταση η οποία πολλές φορές σας φτάνει σε μια νευρική έτσι, κατάρρευση και κούραση. Από την άλλη, βέβαια, από τις 18 του μήνα έχετε την Αφροδίτη απέναντί σας, πολύ καλή για τις σχέσεις σας, πολύ καλή για τη συνεργασία σας και τον Ερμή μέχρι τις 19, ενώ περνώντας ο Ερμής στο λιονταράκι, φαίνεται ότι αρχίζει να κινεί ευχάριστα το θέμα των οικονομικών σας, αλλά έχετε τόσες τρύπες να μπαλώσετε που δεν ξέρετε τι να πρωτοπιάσετε και τι να αφήσετε. Και πάμε στους υδροχόους που οι πρώτες 5 μέρες του μήνα, παρότι δεν είναι πολύ καλές και θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα στις μετακινήσεις σας και στις επικοινωνίες σας, στις σχέσεις σας με συγγενείς, αδέρφια, παιδικούς φίλους και γείτονες, προσέξτε και τι λέτε, γιατί μπορεί να γίνεστε εύκολα, να παρεξηγήσετε εύκολα. Προσέξτε τις μετακινήσεις σας και το αυτοκίνητό σας και οτιδήποτε κινητό έχετε. Αλλά τα δύσκολα δεν είναι αυτά. Αυτά είναι τα εύκολα. Τα δύσκολα ξεκινάνε από τις 6 του μήνα, 5-6 του μήνα που μπαίνει ο Άρης στον Ταύρο. Θα συναντηθεί και με τον Ουρανό βεβαίως. Έχετε και τον Κρόνο στο ζώδιό σας, ανάδρομο παρακαλώ, έτσι χειρότερο. Και από τις 20 του μήνα μπαίνει και ο Ερμής στο λιοντάρι απέναντί σας, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν υπέροχος για σχέσεις και συνεργασίες, αλλά τώρα απλά θα φουντώσει τις εντάσεις. Στην καλύτερη περίπτωση να σας πάρει από το χέρι ο σύντροφός σας για να πέσετε μαζί στα βαθιά, μήπως και βγείτε στην ακτή. Αλλά δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση τον Ιούλιο έναν βατό και εύκολο μήνα, ούτε ευχάριστο. Μάλλον είναι ένας μήνας γεμάτος εντάσεις στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη γεμάτος, να το πω καταστροφές, να μην το πω ακριβώς έτσι, γεμάτος απώλειες. Βοήθεια παίρνετε από την Αφροδίτη, μια κάποια βοήθεια από τις 20 του μήνα σε θέματα που αφορούν στα οικονομικά σας, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας, που φαίνονται λίγο να βελτιώνονται και να επικρατεί μια κάποια νεμία. Και πάμε στα ψαράκια. Είστε μάλλον από τους φάρδους του μήνα, ή να μην πω κολό και φάρδους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι είστε απολύτως ασφαλείς. Τι θέλω να πω με αυτό. Το πρώτο πενθήμερο του μήνα δυσκολεύει κάπως τα οικονομικά σας, σας κάνει λίγο άπλιστους σε αυτά που θέλετε, νευρικούς πολύ και γεμάτους ένταση ψυχολογικά. Όμως, μπαίνοντας ο Άρης στον Ταύρο, για σας είναι φιλικός, η Αφροδίτη στον καρκίνο επίσης από τις 19-20 του μήνα και ο Ερμής από τις 6 περίπου. Έχετε δηλαδή αρκετές φιλικές όψεις. Τα δύσκολα όμως βρίσκονται στον Άρη Ουρανό στον Ταύρο, ο οποίος μπορεί εύκολα να φέρει ατυχήματα ή παρεξηγήσεις με αδέρφια, συγγενείς, γείτονες ή άλλους κοντινούς σας ανθρώπους. Προσέχετε το αυτοκίνητό σας, το μηχανάκι σας, το ποδήλατό σας, οτιδήποτε έχει τροχούς και τα πατίνια ακόμα. Προσέχετε οτιδήποτε μεταφέρετε πάνω σας για πιθανές κλοπές, μην πιέρετε με πολλά χρήματα ή ακριβά αντικείμενα έξω, μην επιδεικνύετε το τελευταίο iPhone που πήρατε για το καλό σας. Η Αφροδίτη από τον καρκίνο, στον καρκίνο από τις 20 του μήνα βελτιώνει πολύ τα ερωτικά σας και φέρνει και μια αρκετά έντονη δημιουργικότητα, ενώ σε όλη τη διάρκεια του μήνα φαίνεται ότι μάλλον τα οικονομικά σας είναι καλά. Λέω μάλλον γιατί οι πρώτες 5 μέρες είναι ζορισμένες, αλλά από εκεί και μετά τα πράγματα βελτιώνονται αισθητά. Αυτά για τον υπέροχο μήνα Ιούλιο, που φανταστείτε ότι είναι καλύτερος από τον Αύγουστο. Anyway, εγώ τα είπα, ξαλάφρωσα. Όλα τα είπα και ξαλάφρωσα. Από εδώ και πέρα, όπως λέει και παρήμπου και το γνωστό ανέκδοτο, αναλαμβάνετε εσείς πώς θα το επεξεργαστείτε, τι πρέπει να κάνετε, τουλάχιστον ξέρετε τι πρέπει να προσέχετε. Καλό μήνα λοιπόν που έρχεται σε λίγο. Μας βγήκε καλά ο Ιούνιος που μέχρι να βγει
βογγίξομεν και η Παναγία μαζί μας. Γεια σας.